Θέλω να ξεκινήσω όμως με αυτό. Με τον κύριο Δημητρακόπουλο καταρχήν μιλάτε, έχετε σχέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν το γνωρίζω καν. Δεν το ξέρετε τον κύριο, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, απλώς σας προλαβαίνω, ναι. Εμείς εμένουμε στις προτάσεις μας για τον κλάδο της γουνοποιίας, εμένουμε στην αλήθεια του μηνύματος του σποτ που προεκλογικά παίξαμε και διαφοροποιούμε πλήρως ριζικά. Με ποια μεγαλύτερη έφαση θέλετε να το εκφράσω? Με τις απόψεις του κυρίου Δημητρακόπουλου. Να σας πω όμως ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος, που είναι και ο υπεύθυνος συντονιστής στα θέματα περιβάλλοντος κτλ., λέει ότι αυτές είναι οι θέσεις μας. Έχουν... Όχι οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας. Όχι, λέει, όχι, ακούστε τι λέει. Οι θέσεις μας που υποβλήθηκαν για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρες. Πιο ναι, πάνω. Πιο πάνω και το ρήμα ορίζει την πράξη, κύριε Παραρά. Εντάξει, αλλά θέλω να σας πω ότι. Δεν εγκρίθηκαν. Θέλω να σας πω όμως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τοποθέτηση διαφοροποιημένη που λέει ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν αντιδράσει, νομίζω ότι πρέπει την τελική απάντηση να τη δώσει είτε ο βουλευτής είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηζαμάνη. Λοιπόν, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως Νομαρχιακή Επιτροπή, ως συντονιστής εκ του ρόλου μου, σας λέω ότι εμένουμε στις θέσεις μας, αγωνιούμε για το κακό που συμβαίνει στην κοινωνία μας. Την όποια εργαζόμενη κοινωνία μας, με αυτά που απέμειναν μετά από αυτές τις καταστροφικές πολιτικές και ασχολείται με τον κλάδο της γουνοποιίας, είμαστε αφείς, απόλυτοι, κάθετοι στις απόψεις μας, όχι από αιμονή, αλλά επειδή ακριβώς είμαστε γιωμένοι μέσα στην κοινωνία και ξέρουμε τι σημαίνει για την Καστοριά και για την περιοχή του Βοήλου ο κλάδος της γουνοποιίας. Τι λέει όμως ο κύριος, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, καλό όλες τις φίλες και τους φίλους που συμπορευόμαστε σε έναν ωραίο αγώνα να αγνοήσουν το άθλιο βίντεο που προπαγανδίζει το ξοφλημένο, αναχρονιστικό και μη βιώσιμο στη συνείδηση όλων των προοδευτικών και αριστερών ανθρώπων εμπόριο της Γούνας. Και αυτός ο κύριος Δημητρακόπουλος, να σας πω ένα λεπτό, μπορεί αύριο να είναι υπουργός, αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει κυβέρνηση, να είναι υπουργός περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να είναι. Από πού αυτές οι συναγωγές, κύριε Παραρά, ακούστε, ναι. Όλους και όλους τους προοδευτικούς και τα λοιπά, από πού συμπίπτει η δική μου αριστεροσύνη με του κύριου Δημητρακόπουλου? Δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πείτε εσείς όμως. Ο κόσμος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Καμία απολύτως σύμπτωση. Ναι. Καμία απολύτως σύμπτωση. Και επειδή εμείς το έχω τονίσει κατά κόρον και προεκλογικά, αλλά φαίνεται δεν έχει γίνει απολύτως συνειδητή η αλήθεια και η βαρύτητα του λόγου. Ναι, ναι, όχι, έχει γίνει. Ότι είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ των μελών και όχι των μηχανισμών και των καρεκλών, ναι. Που σημαίνει ότι για τα δικά μας προβλήματα, ενώ της τοπικής μας κοινωνίας άποψη εκφράζει και διαμορφώνει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, η βαρύτητα του λόγου επομένως, η δική μας, μετράει πολλαπλάσια από την όποια άποψη του κύριου Δημητρακόπουλου. Να σας πω όμως κάτι έτσι πολύ απλά. Νομίζω ότι πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας για αυτόν τον αριστερό πατριωτισμό και μετά να κουβεντιάσουμε. Γιατί φαίνεται ότι δεν τα έχετε βρει μεταξύ σας. Εγώ δηλαδή τώρα να σας πω κάτι. Τι να υποθέσω? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση υποθετικά αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω πότε. Τι να υποθέσω τώρα? Θα ακούσουν τον Χατζηζαμάνη ή τον συγκεκριμένο κύριο που λέει τέρμα στην καταργούμε το γουνεμπόριο? Ακούστε με. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξορισμού, ναι. Σας το λέω, καταστατικά ορίζεται, ναι. Λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των κατατόπους κοινωνιών για τα ζητήματα που τους αφορούν. Ο συντονιστής αυτής της ομάδας τι ρόλο παίζει τότε για την προστασία των ζώων? Τομέας οικολογίας είναι. Υπάρχουν και γατάκια, υπάρχουν και σκυλάκια, υπάρχουν και άλλου είδους ευαισθησίες, μπορεί με αυτές να ασχοληθεί. Αλλά για έναν κλάδο του οποίου αγνοεί και την ιστορία, ναι. Και τη βαρύτητα, λυπάμαι, αλλά δεν έχει άποψη. Δεν πρέπει να έχει άποψη. Όλα αυτά τα επιπόλαια που αναφέρει κινούνται σε επίπεδο ανοησίας και τίποτα λιγότερο. Είναι τουλάχιστον και το κουβεντιάζει όλη η κοινωνία. Χρόνια τώρα, δεν μας προέκυψε αυτή τη στιγμή. Είναι ένας γελίος φαρισαϊσμός. Υπό την ίδια έννοια θα κλείσουν και οι φάρμες. Το λέει. Όχι, ναι, αλλά λέει ότι θεωρούμε απαραίτητο τον φραγμό στην αδειοδότηση για τα εκτροφεία, την επέκταση των υφιστάμενων και την απαρέγκλητη εφαρμογή όλων των προβλεπομένων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έτσι, για την ευζοία των εκτρεφόμενων γουνοφόρων κτλ. Είναι άλλο, κύριε Παραρά, αυτό ναι. Το είπαμε και εμείς. Δεν μπορεί να εκφράζονται, κύριε Χατζαμάνη, δύο διαφορετικά πράγματα τώρα. Δεν σας ενοχλεί αυτό εσάς? Σήμερα ναι. Θα κάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Να σας το πω έτσι για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, για να προσαφημιστούν οι θέσεις. Σ'
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να αποσαφινιστούν πια οι θέσεις. Γιατί. Βεβαίως. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Αυτό που λέει ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρες. Και το αφήνει να εννοηθεί ο κ. Μητρακόπουλος ότι μπορεί και να. Έχουν γίνει και αποδεκτές. Μπράβο. Δεν έχουν γίνει. Να σας θυμίσω τη συνέντευξη του κ. Μιλιού που επισκέφθηκε την έκθεση Γούνας πρόσφατα. Να σας το πω βεβαίως. Ναι. Κάποιοι να τον μαζέψουν. Κάποιοι να τον μαζέψουν. Ναι. Πόσο απλό είναι. Δεν μιλάει ο κόσμος. Κάποιοι να το μαζέψουν. Και αυτό προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να το κάνει το ίδιο το κόμμα, κεντρικά η ηγεσία, δεν ξέρω ποιος, αν ναι, θέλετε διότι, να τον μαζέψουν. Ο συγκεκριμένος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Ναι. Άρα κάποιοι άλλοι συνομιλούν μαζί του εκεί κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτοί που έχουν την ευθύνη να πάρουν θέση. Είναι εξαιρετικά απλό. Είστε πολύ ξεκάθαρος και δεν πάτε να καλύψετε άλλα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Λέτε λοιπόν να τον μαζέψουν, λέτε ότι αυτές είναι οι θέσεις. Ναι, και τι περιμένουμε τώρα, να ξεκαθαρίσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα με κάποια ανακοίνωση, με κάτι άλλο, τι πράγμα. Του ΣΥΡΙΖΑ οι θέσεις ναι. είναι ξεκάθαρες και εκφράζονται από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Απλώς για να μην βγαίνει κάθε τόσο και λέει τις επινεύσεις του. Λοιπόν, δεν το έχει κάνει πρώτη φορά. Είναι... Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Ναι, όχι, σας το λέω, ξέρετε γιατί. Και σωστά ρωτάνε οι φίλοι μας και λένε ότι αύριο το πρωί αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιο πρόγραμμα θα πάει, με αυτό που θέλει η τοπική νομαρχιακή, μια μικρή νομαρχιακή σε ένα νομό κτλ. Ή με τις θέσεις γενικά της συντονιστικής ομάδας του τομέα της οικολογίας. Να σας πω κάτι, κύριε ναι. Παραρά. Δεν είναι λογικό να το σκέφτονται αυτό, ναι. Ναι. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει περιορισμένα τοπικά χαρακτηριστικά, ναι ή όχι. Δηλαδή η Γουνοπία να απαντάτε ούτε στη Θεσσαλία, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Αττική, ούτε στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας. Ναι. Είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Είναι επομένως ηλίου φαϊνότερο ότι η τοπική κοινωνία αποφαίνεται και προκειμένου ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και για τις προτάσεις του κλάδου. Αν αυτό δεν γίνει σεβαστό, επειδή δεν μπορώ να δεσμεύσω τα άλλα τα μέλη, εγώ θα είμαι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είστε απέναντι, επειδή ακριβώς παίρνει αυτές τις θέσεις, οι οποίες πρέπει να ξεκαθαριστούν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, αν πάρει άλλες θέσεις από αυτές. Αν πάρει άλλες θέσεις από αυτές, λέτε ότι θα είστε απέναντι. Το απέναντι τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε. Τα πάντα. Ενώ και παρέτηση, ας πούμε, φεύγετε. Βεβαίως. Α, και παρέτηση. Βεβαίως. Ναι. Γιατί λέτε μετά τι νόημα έχει. Ο καθής έχει καθήκον να σώζει καταρχάς τον αυτοσεβασμό του και την αξιοπρέπειά του. Αν δεν τα προτάσει αυτά, ούτε ως πολίτης, ούτε ως κομματικό όργανο. Λέτε τι νόημα έχει. Που σημαίνει από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χατζαμάνη, λέτε ότι αν δεν τοποθετηθούν και δεν αφήσουν στο περιθώριο, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές τις θέσεις και προτάσεις να ξεκαθαρίσει το θέμα, μπορείτε να φτάσετε μέχρι και στην παρέτηση. Ναι, δεν έχει. Το λέω για να είμαι απολύτως σαφής. Ναι. Αν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις αποδεκτές. Του συγκεκριμένου κυρίου, ναι, ναι. Εγώ την επόμενη στιγμή θα παραιτηθώ. Θα παραιτηθείτε. Ναι. Πόσο απλό είναι. Άρα λοιπόν περιμένετε όμως. Είναι καταστατικό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταστατικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω, λέτε όμως, ότι πρέπει απλώς να ξεκαθαρίσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ότι κάποια στιγμή και κεντρικά πρέπει να συνομιλήσουν με τον συγκεκριμένο ναι. και να του πούν. Πολύ απλά ότι ζητήματα που αγνοεί δεν θα εκφέρει άποψη. Μάλιστα. Πόσο είναι, απλό είναι. Είναι όπως πολύ... δεν εκφέρω εγώ άποψη, όπως ο κάθε εχέφρον πολίτης δεν εκφέρει άποψη για ζητήματα που αγνοεί. Ναι. Είναι σαν έπαιρνα εγώ θέση για τους σταφυδροπαραγωγούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Κορινθίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από πού και ως πού. Ναι, αυτός ο τομέας τώρα οικολογίας και τα λοιπά δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή μαζί σας να κουβεντιάσει το θέμα. Ποτέ. Να... Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Α, δεν έχει έρθει. Μα πρόσφατα έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει 10 μέρες σε debate που διεξήχθη στην Κοζάνη. Ναι. Ανάμεσα πάλι σε εκπροσώπους. Μου αναφέρθηκε το περιστατικό με την έκθεση των Αθηνών στην οποία παρευρισκόμουν. Ναι. Είδα ποιοι ήταν αυτοί που οχλούσαν την όλη διαδικασία. Και συνομιλητής μου θύμισε και το όνομα του κυρίου Δημητρακόπουλου, το οποίο στη συνέχεια επίσης έσβησε από τον σκληρό μου. Α, τον σβήσατε, αλλά τώρα σας επανήλθε όμως πάλι μπροστά ναι. σας. Λοιπόν, έχω πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ και εγώ και όλοι μας. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το γνωστό χτενίζεται.
Λοιπόν, μην συνεχίσουμε. Ναι, μην συνεχίσουμε, αλλά τουλάχιστον για να καταλάβω τώρα, λέτε ότι τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να τελειώνουμε, να συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα με αυτόν τον κύριο, λέτε. Έτσι, ναι. Και αν δεν το ξεκαθαρίσουν, δεν υπάρχει και νόημα ύπαρξη εδώ. Έχει χιλιάδες εκατομμύρια ζητήματα οικολογικού ενδιαφέροντος με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί. Ναι. Λοιπόν, ας αφήσει τον κλάδο της γνωπηγίας σε αυτούς που έχουν άποψη. Ευαισθησία. Επιτρέπετε να συμπληρώσω. Κατανοητό. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Ότι πολύ, περίπου μας θεωρεί κανίβαλους. Πάντως το λέει ότι αν τολμήσετε και συνεχίσετε θα σας βρει απέναντι, θα ξανακάνει τα ή και τα λοιπά. Το λέει, μη τολμήσετε και τέτοια. Όχι μη τολμήσετε, αλλά αν προκληθούμε πάλι και τέτοια λέει. Δηλαδή και αυτά τώρα που θα πείτε και θα τα μάθουνε, μπορεί να υπάρχει και νέα ανακοίνωση από τον ίδιο. Δεν ξέρω τι θα σας κάνει, αλλά... Ξέρετε τι δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Γιατί είναι σοβαρό, κύριε Χατζαμάνη. Δηλαδή, μιλάμε για περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Σιάτιστα, έτσι. Περιοχές που ακριβώς στηρίζονται σε όλο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσετε για ποια για είναι η στάση σας. Να ρωτήσετε ο οικολόγος ποιες είναι οι εναλλακτικές που προτείνει. Το λέει. Θα ορίσει και σαφώς. Θα δούμε αηφόρες βιώσιμες λύσεις. Το λέει αυτό, ναι, κάτι αηφόρες. Αυτές είναι θεωρητικές παπαριές, μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, βλέπω ότι έχετε εκνευριστεί, έτσι καταλαβαίνω, αλλά... Αφάνταστα. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζαμάνη, πείτε μου λίγο, έτσι, για μένα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Με τον τοπικό βουλευτή σας έχετε επικοινωνήσει για το θέμα, μιλάτε καταρχήν όχι, μαζί. Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει καθόλου. Ναι, δεν πρέπει όμως να μας πει, να πει και ο ίδιος τι λέει τώρα για όλο αυτό. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο αυτό σποτ, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση και θα δούμε και θα περιμένουμε μάλλον και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στην Καστοριά και τη Γούνα. Ακυρώνουν μαζικά οι Ρώσοι τουρίστες λόγω των κυρώσεων που επιβάλλει η Μέρκελ και συνυπογράφει η ανεύθυνη και επικίνδυνη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία απροκάλυπτα στήριξε το παράνομο νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου. Σε 40% έχει φτάσει ήδη η μείωση των Ρώσων τουριστών μετά τις κυρώσεις που δυσχεραίνουν την έκδοση βίζας. Όχι στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Οι κυρώσεις σημαίνουν χτύπημα στη Γούνα και τον τουρισμό. Σαμαράς και Βενιζέλος οδηγούν τη Γούνα σε θάνατο. Θα τους αφήσουμε. Καστοριά, ΣΥΡΙΖΑ, 25 Μαΐου. Ψηφίζουμε και φεύγουν. Λοιπόν, κύριε Χατζαμάνη, ψηφίσαμε, ψηφίζουμε. Δεν ξέρω ποιοι πρέπει να φύγουν τελικά, αλλά κάντε ξεκαθάρισμα για να τελειώνουμε το θέμα αυτό, να ξέρουμε τι λέτε, έτσι. Σας διαβεβαιώνω, κύριε Παραρά, εντάξει, ότι μόνο διφορούμενοι δεν είναι. Οι απόψεις μας είναι σαφέστατες, όπως προαναφέρατε. Τώρα, το να βγαίνει κάποιος με όρους προβοκάτσιας και να καταθέτει τέτοιου είδους απόψεις, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Αλλά σε σχέση με τον κλάδο της γνωπίας, είμαστε απολύτως σαφείς. Και οι μόνοι που έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σαν πολιτικό σώμα. Και σας το λέω γιατί βλέπω ότι επιμένετε συχνά πυκνά και πολύ καλά κάνετε, τα δημοσιοποιείτε, τα λέτε και τα λεπτά καυτηριάζετε και με σκληρές και αποκαλυπτικές εκφράσεις πολλές φορές. Έχω ακούσει και τον κύριο Αλκιβιάδη. Επομένως, ναι. Από πού εισήχηση? Όχι, όχι. Εισήχηση από τα δικά σας τα στελέχη, από κανέναν άλλον. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν υπάρχει σύγχυση από άλλον. Το καταλαβαίνετε, νομίζω, και δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση.